βγάζαμε. Τηλεοπτικές, ας το πούμε έτσι, μονομαχίες έγιναν από υποψηφίους δημάρχους. Και εσύ έχεις κάνει. Και με χρονόμετρα. Και εσείς, κύριε Γιώργο μου, έχετε κάνει. Εδώ, στην Κρήτη. Αλλά μιας και μιλάμε για αναδρομή, εγώ θέλω να θυμίσω και μερικά περιστατικά που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση Ασλάνη Παπαστεφανάκη ήταν Grand Quignol. Είχε γίνει εδώ μια τέτοια αναμέτρηση και αν δεν κάνω λάθος... Ήσουν και εσύ... Είχες καλέσει μάλιστα, τότε από αυτούς που ερωτούσαν. Ναι. Τη βραδιά του αποτελέσματος που κρίθηκε σε 26 ψήφους στο Σκαλάνη, υπάρχει ένας συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, σήμερα είναι υπεύθυνος ήδη στο πρώτο θέμα, ο Μανώλης ο Καλιτσάκης. Το παλιό σύστημα των ζωντανών μεταδόσεων δεν ήταν το ίδιο, πώς να το πω, ευέλικτο. Έπρεπε να στήσεις, να ξεστήσεις. Τα διαφαινόμενα αποτελέσματα φέρουν δήμαρχο το Μανώλη Παπαστεφανάκη. Ο Μανώλης Καλιτσάκης είναι έξω από το εκλογικό του κέντρο που υπάρχει πανηγυρισμός. Ετοιμάζεται για ζωντανή. Σκάει το Σκαλάνι όπου κερδίζει τελικώς ο Ασλάνης. Ξαναμεταφέρουν όλα. Και στο παραένα που πάει να βγει, του έχει κοπεί η ανάσα γιατί τρέχει και δεν προλαβαίνει και λιποθυμά. Αυτό είναι το ένα που θυμάμαι. Το δεύτερο είναι το καταπληκτικό γέλιο του ΑΕΝ. Μισό δευτερόλεπτο, Γιώργο. Μισό δευτερόλεπτο. Τότε είχα βάλει τίτλο εγώ στην εφημερίδα της επομένης. Νίκησε ο Παπαστεφανάκης, κέρδισε ο Ασλάνης. Πάντα ευρηματικός, οφείλω να πω. Και είχες καθαρίσει. Ήταν έτσι πραγματικά, όπως το λέει ο Γιώργος. Ήταν μια εκλογή. Λοιπόν, θρίλερ. Μου επιτρέπεις λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να θυμηθώ είναι το γέλιο για 20 λεπτά του αείμνηστου Μιχάλη Φαρσάρη με τον Μιχάλη Ασκορδαλάκη αντίπαλοι στις νομαρχιακές εκλογές σε αντίπαλα ψηφοδέλτια όταν γυρνάει ο αείμνηστος Φαρσάρης και λέει ο Μιχάλης λέει στο Ασκορδαλάκη ενώ μονομάχη ήταν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία οι κυρίαρχοι ο Ταπαντέρμα και τα δύο σαν τα Κωνσταντουράκια. Για 20 με 25 λεπτά δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λόγο, γελάγαν και οι δυο. Ήταν εντυπωσιακό. Και το τρίτο που θυμάμαι έτσι πολύ έντονα είναι η περίφημη ατάκα του Γρηγόρη Ροκαδάκη, βρωμούν οι Κάδη, που έγινε σύνθημα. Οι Κάδη βέβαια εξακολουθούν να βρωμούν ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια. Παπαστεφανάκη Ασλάνη. Παπαστεφανάκη Ασλάνη που υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και στα δύο επιτελεία. Είμαι εκεί, ο Νίκος Ψηλάκης στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη και εγώ στο κέντρο του Ηρακλείου για να είχαμε επικοινωνία για να μεταδώσουμε. Πάνω και κάτω πλατεία για την ακρίβεια δικαιοσύνης ναι. Και Δασκαλογιάννη. Λοιπόν, εκεί ήταν. Θυμάμαι το εξής, ότι έχει βγει το αποτέλεσμα, έχει, πώς το είπες, κέρδισε ο Παπαστεφανάκης, πώς μου το είπες. Νίκησε ο Παπαστεφανάκης, κέρδισε ο Ασλάνης. Η νίκη λοιπόν ήταν στο Παπαστεφανάκη και θυμάμαι τον κόσμο που είχε μαζευτεί στην πλατεία του Δασκαλογιάννη και χειροκροτούσε τον Παπαστεφανάκη. Το δήμαρχο, τον νέο δήμαρχο. Τον νέο δήμαρχο. Περιμέναμε το αποτέλεσμα Σκαλάνη. Από το Σκαλάνη. Ένα εκλογικό τμήμα. Όλος ο κόσμος ήταν στο Παπαστεφανάκη. Με ενημερώνουν όμως εμένα, γιατί ξέρεις πάντα έχουμε την πληροφόρηση που πρέπει την κατάλληλη στιγμή, ότι την εκλογή την παίρνει ο Ασλάνης, οπότε φεύγω από το εκλογικό κέντρο του Παπαστεφανάκη, πηγαίνω στο εκλογικό κέντρο του Ασλάνη. Έχω μιλήσει με τον Ασλάνη και τον περιμένω για να συνδεθούμε με τον Νίκο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Νίκο. Για να βγάλουμε τον Ασλάνη την πρώτη δήλωση που έχει κάνει. Γιατί είχε συμφωνηθεί με τον Δήμαρχο, γιατί είχε μπει ένα στοίχημα που δεν ήταν ευρέως γνωστό. Ο κόσμος λοιπόν που έφυγε, που ήταν στο Παπαστεφανάκη, το γραφείο του έφυγε και πήγε στο Ασλάνη. Όλος ο κόσμος. Ξανά χειροκροτούσε ξανά. Γιατί νομίζω για την ιστορία αξίζει να το καταθέσουμε έτσι να μείνει. Αυτό αφορούσε την αναμέτρηση του Μανώλη Καρέλη και του Ανδρέα Καλοκαιρινού. Ήταν δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες κατά τη γνώμη μου της Κρήτης. Έχουν φύγει για άλλους τόπους και οι δύο. Η μάχη ήταν πολύ αμφίροπη. Παρά το γεγονός ότι ήταν βέβαια τα μετέπειτα της μεταπολίτευσης χρόνια, παρά το γεγονός ότι ήμασταν ακόμα στην περίοδο της ισχυρής πασοκοκρατίας και άρα το προβάδισμα θεωρητικά το είχε ο Μανώλης Καρέλης, δεν ήταν όμως τα πράγματα έτσι. Γιατί στο εσωτερικό της πασοκοκρατούμενης εκλογικής μάζας υπήρχαν αντιδράσεις στην υποψηφιότητα του Καρέλη.
Δηλαδή υπήρχαν πολλοί που δεν τον ήθελαν, προωθούσαν άλλες υποψηφιότητες, παίζοντας και τότε, όπως και τώρα, αυτό που λέγαμε πριν, τα σκοτεινά εκλογικά παιχνίδια, να πούμε, των παρασκηνίων. Ήταν λοιπόν αμφίρροπη η κόντρα, η αναμέτρηση. Τότε, στην εφημερίδα Αλλαγή του Μανώλη του Καρέλη, υπήρχε ένας εκπληκτικός σκητσογράφος, φίλος όλων μας, μακαρίτης και αυτός σήμερα, ο Γιάννης Ανδρεαδάκης, ο οποίος και αυτός έδινε τη μάχη για την υποψηφιότητα του Μανώλη του Καρέλη. Μια πολύ δυναμική υποψηφιότητα, επαναλαμβάνω. Τότε λοιπόν, ένα πρωί ξυπνάμε και έχει ένα τεράστιο σκίτσο στην πρώτη σελίδα η Αλλαγή και έχει τον Ανδρέα τον Καλοκαιρινό, μια εμβληματική προσωπικότητα του Ηρακλείου, κορυφαία προσωπικότητα κατά τη γνώμη μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά, προσέφερε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του και εξακολουθεί να προσφέρει στο Ηράκλειο, ένας αληθινός φιλόσοφος. Έχει λοιπόν τον Ανδρέα τον Καλοκαιρινό με το χαρακτηριστικό του στυλ, τα χέρια πίσω, το κεφάλι σκυμμένο, να περπατά στα λιοντάρια. Έχει το σκυλάκι μαζί? Όχι. Και έχει από κάτω την εξής λεζάντα, ο Ανδρεαδάκης. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει κάτω. Γιατί? Διότι το ισχυρότερο επιχείρημα της πλευράς Καρέλη ήταν ότι ο Καλοκαιρινός δεν μιλά σε κανένα, δεν χαιρετά κανένα. Και σήμερα γίνονται αυτά. Δεν καλημερίζει κανένα, λες και τα χαχά και τα χαχού. Ήταν εισιτήριο για να πας στο Δήμο. Το 82 όμως, επειδή εντάξει, είχαμε και μια ανάμιξη γενικότερη τότε. Επίσης, όχι το σκίτσο μόνο, τότε ήταν κάπου στη Λάρισα βγαίνει ο Καλοκαιρινός. Τα είχατε ξεχάσετε το. Αλλά η δύναμη του λόγου. Τότε επιστρατεύτηκε η Μακαρίτσα η Λιλή Ζωγράφου και εξιστόρισε την υπόθεση της υιοθεσίας του Ανδρέα Καλοκαιρινού. Μπορεί να το θυμάσαι και αυτό. Ναι, ναι. Που επίσης ήταν. Κοίταξε, είναι λίγο το Ηράκλειο ένας τόπος που μάλλον προηγείται σε μερικά πράγματα και προηγείται και σε αυτά ακριβώς. Δηλαδή σε έναν πόλεμο που δεν είναι και με πολύ καθαρούς όρους. Δεν γίνεται με πολύ καθαρούς όρους. Με πολύ παρασκήνιο. Πάντως είχα πει στο Μάνο προηγουμένως, επειδή έτεθε θέμα μήπως μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση, κάποιος διάλογος με δημοσιογράφους και πολίτες μαζί, ένας δημόσιος διάλογος πριν αυτές τις εκλογές, θέλω να πω ότι στο ραδιόφωνο το κάναμε αυτό. Οι όροι που είχαν τεθεί κάμποσες φορές και τις περισσότερες δεν γίνονται δεχτοί, είναι να μην υπάρχουν παρεμβάσεις ακροατών. Γιατί απλά οι υποψήφοι φοβούνται αυτό που είπες πριν, Μάνο. Φοβούνται την κριτική της κοινωνίας, διότι η κοινωνία είναι αυτή που ζει τα προβλήματα. Ο κόσμος πώς έμαθε ότι θα γίνει να την πέρει? Το υποθέατρο ήταν κατάμεστο. Κατάμεστο. Ήταν κατάμεστο. Μέσω ραδιοφώνων, ας πούμε, και εφημερίδων, ότι την Τετάρτη. Βεβαίως. Το είχαμε διαφημίσει, το είχαμε προπαγανδίσει. Ήταν το θέμα της εποχής, το θέμα των ημερών. Το υποθέατρο ήταν κατάμεστο. Ο κόσμος με πολύ σοβαρότητα αντιμετώπισε το όλο θέμα. Δηλαδή, μας επέτρεψε να κάνουμε όλες τις ερωτήσεις χωρίς να υπάρχουν από κάτω επιδοκιμασίες ή αποδοκιμασίες. Νομίζω ότι δεχτήκαμε και τότε ερωτήσεις από το κοινό. Νίκο, εσύ δεν ήσουν? Όχι, εγώ ήμουν τότε, είχα την ευθύνη της εφημερίδας. Ναι, ήταν στο γραφείο για να μιλήσει στην εφημερίδα. Θυμάμαι ότι η συμπεριφορά του κόσμου ήταν άψογη. Μισό λεπτό. Η δομή ήταν όπως ένα σημερινό debate. Δημοσιογράφοι απέναντι στους υποψηφίους. Οι δημοσιογράφοι απέναντι στους υποψηφίους. Θυμάστε ποιοι δημοσιογράφοι ήταν? Όλοι τις εποχές εκείνης ήταν πολλοί άνθρωποι. Αλλά ήταν από κάθε μέσο. Από κάθε μέσο. Ήταν ένας διάλογος χωρίς προαπαιτούμενο και χωρίς όρους. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν σου έβαζε κανείς, ξέρεις, αυτό τον δικό μου θα το ρωτήσεις μόνο αυτό ή δεν έχουμε θέματα για... Ήταν ένα αληθινό debate. Ήταν πραγματικά διάλογος. Ναι. Και είναι ένα πρώιμο μάθημα δημοκρατίας από εδώ, από την Κρήτη.